Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2020 είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αναδειχθούν οι διαφορές των δύο κομμάτων εξουσίας, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Η επιτυχής έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής το καλοκαίρι του 2018 αύξησε τους βαθμούς δημοσιονομικής ελευθερίας της χώρας μας και μαζί δημιούργησε ένα σταθερό, δυνητικό διάδρομο σταδιακής μείωσης της λιτότητας στα επόμενα χρόνια, με την προϋπόθεση μιας ευνοϊκής συγκυρίας στο διεθνές οικονομικό κλίμα. Αυτή την αντίληψη τη μοιραζόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Αυτό όμως που κάνει τις στρατηγικές των κομμάτων να αποκλίνουν σημαντικά είναι ακριβώς η διαδρομή που επιλέγουν για την αποκλιμάκωση της λιτότητας στη χώρα. Και ο τρόπος που επιθυμούν να μοιράσουν τους καρπούς αυτών των προσπαθειών αποτελεί ουσιαστική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό επίδικο του προϋπολογισμού είναι λοιπόν ο τρόπος ακριβώς με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από τις επιτυχημένες πράγματι προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης και κυρίως τις θυσίες του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο αβίαστο συμπέρασμα είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για να αυξήσει τις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος. Ταυτόχρονα, μένοντας σταθερή στις ιδέες της αναφορικά με το επάρατο δημόσιο, και εδώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό με το επάρατο δημόσιο, μειώνει τις δαπάνες για τους φορείς του στενού δημοσίου κατά μισό δις στις κατηγορίες των γενικών εξόδων. Όποιος έχει την οποιαδήποτε επαφή με κάποια δημόσια υπηρεσία της χώρας, εκτός ίσως από τον κύριο Σταϊκούρα, θα γνωρίζει ότι οι δαπάνες αυτές έχουν ελαχιστοποιηθεί τα χρόνια των μνημονίων με τεράστιες συνέπειες για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες σε αυτές. Αλλά τέλος πάντων, αυτό πιστεύει ο κύριος Υπουργός, αυτό κάνει. Με μηδενικές αυξήσεις στις δαπάνες για τον στενό δημόσιο τομέα, ασθενικές αυξήσεις για το κοινωνικό κράτος και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κολλημένο στα περσινά επίπεδα, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να χρησιμοποιήσει το χώρο που δημιουργήθηκε σε φοροαπαλλαγές. Επιλογή επί της αρχής κατανοητή, καθώς κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οι Έλληνες έχουν πράγματι υπερφορολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα ερωτήματα όμως αρχίζουν να γίνονται επίμονα όταν εστιάσουμε πιο προσεκτικά στην κατεύθυνση αυτή των φοροαπαλλαγών. Γιατί όπως αποδεικνύεται, τη μερίδα του λέοντος την παίρνουν τα υψηλά εισοδήματα και οι μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, οι οποίες ευνοούνται σχεδόν κατά μισό δις από τη μείωση της φορολογίας επί των κερδών. Οι φοροαλλαγές αυτές θα μπορούσαν να αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ευνοούν την τελική κατανάλωση μέσα από τις μειώσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας, στο ΦΠΑ που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η επιλογή του κυρίου Σταϊκούρα είναι σαφέστατη. Πολλά για τους λίγους, ψίχουλα για τους πολλούς. Αλλά ακόμα και αν συμφωνούσαμε ότι όλες οι φοροελαφρύνσεις θα έπρεπε να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, που δεν συμφωνούμε βέβαια, οι επιλογές της σημερινής κυβέρνησης είναι και εκεί εξόχως αντιαναπτυξιακές. Γιατί, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης, η πραγματική οικονομία σήμερα, η ραχακοκαλιά της μικρομεσαίας ελληνικής επιχειρηματικότητας, δεν διεκδικεί περισσότερα κέρδη, αλλά περισσότερη ρευστότητα. Και σε αυτή την κατεύθυνση επιλέγετε να μην κάνετε σειρά παρεμβάσεων που θα έκαναν πραγματικά την οικονομία να κινητοποιηθεί. Δεν αγγίζετε το συντελεστή αποσβέσεων. Δεν αλλάζετε την προκαταβολή φόρου. Και δεν καταργείτε το τέλος επιτιδεύματος. Άρα, ο προϋπολογισμός όχι μόνο είναι νεοφιλελεύθερος επειδή συμπυκνώνει και άλλο το κράτος, όχι μόνο είναι αντικοινωνικός επειδή αναδιανέμει εισοδήματα υπέρ των πλουσίων, αλλά είναι και αντιαναπτυξιακός, καθώς δεν ευνοεί τις πραγματικές επιχειρήσεις της χώρας. Και είναι αντιαναπτυξιακός για έναν ακόμα λόγο. Γιατί ο μόνος κλάδος που φωτογραφίζεται ως το προνομιακό όχημα της πολυπόθητης ανάπτυξης είναι ο κατασκευαστικός και το real estate. Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα ελαφρώς διαφορετικό θέμα, το οποίο όμως σχετίζεται με το σημερινό διάλογο για τον προϋπολογισμό. Το μέλλον του προγράμματος Φιλόδημος. Όπως γνωρίζετε, προλίγων ημερών, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε την κατάργηση του προγράμματος Φιλόδημος. Ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που έδωσε ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και μπόρεσε να αφουγκραστεί τις ανάγκες των Δήμων σε μικρά έργα υποδομής, σε πλήθος τομέων όπως η ίδρυυση, η άρδευση, τα τεχνικά έργα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τα εγκυοβελτιωτικά έργα, αλλά και αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, να σας αναφέρω ότι είχα την εμπειρία ως αντιδήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου, του τέταρτου Δήμου της χώρας, να δούμε πραγματικά τις θετικές αυτές επιπτώσεις του προγράμματος και να βρίσκονται πλήθος έργων εν εξελίξει
εξελίξει αυτό το διάστημα. Η αιτιολογία λοιπόν κατά τον κύριο Θοδωρικάκο είναι ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για το πέραν του ενός δις έργα που αναμένονταν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Παρά τη συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης για ανοιχτό credit light με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την προηγούμενη Τετάρτη, μάλιστα, σε σχετική απάντηση στον συνάδελφό μου Αλέξη Χαρίτση, αφού κατακεράβρωσε το ΣΥΡΙΖΑ, μας διαβεβαίωσε ότι κανένα από τα 500 και πλέον έργα του προγράμματος δεν θα χαθούν. Και σήμερα τι βλέπουμε? Ότι το πρόγραμμα ή κάποιο ολόιδιο ακριβώς ίδιου μεγέθους είναι στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Άρα ο κύριος Θεοδωρικάκος τι μας λέει? Ότι το φυσικό αντικείμενο του φιλόδημου θα παραμείνει, καθώς όλα τα έργα που θα εντάσσονταν πριν θα ενταχθούν και τώρα. Ότι το χρηματοδοτικό σκέλος του προγράμματος θα παραμείνει ίδιο, καθώς αυτό αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Και ότι η χρηματοδοτική αρχιτεκτονική του προγράμματος θα μείνει ίδια, καθώς σε ετήσια βάση θα ανανεώνει το δανεισμός για τις ανάγκες του προγράμματος. Άρα, τι θα αλλάξει ο κύριος Θεοδωρικάκος? Το όνομα? Το brand name θα αλλάξει, κύριε Θεοδωρικάκο, για να καρποθείτε το φιλόδημο? Ή μήπως θα αλλάξει την ίδια τη διαδικασία επιλογής των έργων? Μήπως το μόνο που τελικώς θα αλλάξει είναι η υποχρέωση όλων των αυτοδιοικητικών της χώρας να διαμεσολαβούν τις ανάγκες του Δήμου τους από την προσωπική του χάρη και εύνοια? Νομίζω ότι η στάση του κυρίου Υπουργού και οι ανακοινώσεις του στερούνται σοβαρότητος και δημιουργούν τεράστια και αχρίαστη αναστάτωση στον κόσμο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Δεν είναι αργά να ανακαλέσετε, κύριε Υπουργέ, και απλώς να μας πείτε ότι θα κάνετε μικροτροποποιήσεις. Σας ευχαριστώ.